Μία φωτογραφία, όχι χίλιες λέξεις, 50.000 μπορώ να σας πω, 100.000 μπορώ να πω, όλα αυτά για το σκουλό και τη φωτογραφία αυτή που κυκλοφόρησε. Ναι, κυκλοφόρησε να πούμε φωτογραφία που από πίσω φαίνεται ο σκουλός που κάνει φωτογράφηση σε ένα μοντέλο και κάτω είναι ο άστεγος. Τον βλέπουμε στην οθόνη μας, ούτως ή άλλως έχουμε βάλει τη φωτογραφία να κινείται κιόλας με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να βλέπετε ακριβώς την πέτρα του σκανδάλου, μάλλον τον άνθρωπο του σκανδάλου που είναι εξαπλωμένος κάτω. Εδώ, κοίταξε να σου πω, πολλές απόψεις υπήρχαν για το θέμα αυτό. Ναι. Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι ο άνθρωπος στεναχωρήθηκε πάρα πολύ ως κουλός. Δεν περιμένει να προκαλέσει τέτοιο ντόρο. Κοίτα να σου πω, ο ίδιος θεωρεί πηγές που μας είπαν ότι αυτές οι εικόνες είναι συνηθισμένες στο κέντρο της Αθήνας και δεν περίμενε ότι στο σημείο που κάνει αυτή τη φωτογράφηση να υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς, επειδή έχουμε πάει πολλές φορές στην Αθήνα, βλέπουμε πάρα πολλές φορές σε πολυκατοικίες, στην άκρη του πεζοδρομίου, πολλούς αστέγους που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, αλλά να πω κανένας μας δεν σταματάει γιατί θεωρούμε ότι ο Δήμος, τέλος πάντων και ο Δήμαρχος πρέπει να φροντίσει αυτούς τους ανθρώπους, ότι δεν μπορείς να κάνεις και πολλά, δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις να πολλά. Να σου πω κάτι, το θέμα μας μην πάμε στον άστεγο, μην πάμε στον άστεγο, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, αυτό δεν μπορούμε να το αγγίξουμε. Να πάμε λοιπόν στην ουσία του θέματος, ότι υπάρχει μια φωτογραφία όπου δεν ξέρουμε, δεν είναι για το GNTM, μάλλον για περιοδικό είναι. Να ξέρεις και είναι αρκετά πίσω. Είναι για λοιπόν, περιοδικό, ναι. Ναι, δεν είναι για το GNTM. Λοιπόν, βλέπουμε ανθρώπους παραγωγής. Εμένα οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι τον άνθρωπο αυτόν τον περιποιήθηκαν μετά. Δηλαδή, υπήρχε ένα ενδιαφέρον ναι, μετά. Ναι, υπήρχε ένα ενδιαφέρον. Ότι υπήρχε εκεί η συγκεκριμένη σκηνή, ένα frame που λέμε εμείς στη γλώσσα του μοντάζ κτλ. Ένα frame είναι. Δεν ξέρουμε παρακάτω τι έγινε. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε ένα κλικ τέλος πάντων της φωτογραφίας. Μπράβο, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε γύρω-γύρω από όλη αυτή την ιστορία. Και να σας πω κάτι, τι πιστεύετε εσείς, θα δούμε έναν άνθρωπο, ας πούμε, κάτω στο ξαπλωμένο, όπως είναι εδώ ο άνθρωπος αυτός, και μετά κάνοντας μια δουλειά δεν του δώσουν σημασία. Και βέβαια, να σας πω κάτι, τη φωτογραφία αυτή, ποιος πιστεύετε ότι την τράβηξε δηλαδή. Κάποιος τυχαίος περαστικός. Όχι, κάποιος δικός άνθρωπος την τράβηξε. Οπότε λοιπόν, ξέρανε μέσα στο πλάνο τι υπήρχε. Δεν πήγε το μυαλό όμως κανενός, ιδιαίτερα του κυρίου Σκουλού, ότι θα μπορούσε να προκαλέσει τόσο μεγάλο ντόρο. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η δηλώση του Νίκου Μαστοράκη. Όπου ο Νίκος Μαστοράκης χτύπησε πιο πολύ τον Περί παρά τον Σκουλό. Ναι. Ο ίδιος θεωρεί βέβαια ότι μπορεί να είναι και από φωτογράφηση να είναι ένα κόνσεπτ ο άστεγος, αλλά από ό,τι ξέρουμε εμείς δεν έχει σχέση. Εγώ λέω ότι αυτό είναι ένα frame. Δεν ξέρουμε τι γίνει στην ιστορία ολόκληρη. Δεν μπορείς από ένα frame, από ένα κλικ δηλαδή, να βάλεις συμπέρασμα το τι ακριβώς συμβαίνει και να μπορούμε να κατηγορούμε έναν άνθρωπο όπως είναι ο Σκουλός που στο φινάλε, ρε παιδιά, εντάξει, okay, τι να έκανε. Τέλος πάντων, ότι έβγαλε τη φωτογραφία αυτή όμως ο Σκουλός, από το Σκουλό δεν ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Όχι, αυτή κάπως κυκλοφόρησε στο Instagram πρώτα η φωτογραφία, μετά στο Twitter. Μου φαίνεται από το Σκουλό πρέπει να κυκλοφόρησε αυτή η φωτογραφία. Την έβγαλε ο ίδιος ο Σκουλό. Ναι. Όχι βέβαια. Κάποιος παραγωγής δεν την έβαλε τέλος πάντων. Γιατί άνθρωπος παραγωγής ήταν εκεί. Τέλος πάντων, το θέμα λοιπόν είναι απλό. Ότι δεν ξέρουμε την ιστορία ακριβώς πώς έχει και δεν μπορούμε να κρίνουμε τα πράγματα. Ένα κλικ, μια φωτογραφία, ένα frame που λέω εγώ δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ποιο εσχρός ήταν ο Περίς με τις δηλώσεις που έκανε για αυτιστικούς κτλ. Όπως είπε και ο Νίκος Μαστοράκης, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό από τη φωτογραφία αυτή που βλέπουμε μπροστά μας. Τώρα θα μου πείτε, καλά, ρε Σιρακιτζή, στηρίζεις το Σκουλό και θέλεις να πεις ότι δεν συμβαίνει και τίποτα με αυτή την εικόνα που έχεις πίσω σου. Όχι, συμβαίνουν πολλά. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Παιδιά, πηγαίνουμε για ψώνια και δίπλα υπάρχουν δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι που δεν τους βοηθάει και κανένας. Ή δεν θέλουν ήδη να τους βοηθήσει, δεν ξέρω. Γιατί νομίζω και ο Δήμος, εντάξει, έχει κάποιους χώρους που μπορούν οι συγκεκριμένοι να πάνε. Αν θέλανε το συγκεκριμένο χώρο να κάνουν και ήταν γεμάτο άστεγους, δεν ξέρω, βλέπουμε έναν. Μπορεί να ήταν 50 εκεί. Ναι, σωστά. Έτσι. Ξέρουμε ότι γίνεται ένας πανικός στο κέντρο της Αθήνας. Πάρα συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα εκεί, τα οποία δεν είναι τις παρούσες να συζητήσουμε και δεν είναι αυτή τη εκπομπή για να το συζητήσουμε. Δηλαδή αυτή η εκπομπή δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και θέλουν πιο σοβαρό χειρισμό. Εγώ, σαν Θοδωρής, νομίζω ότι ο δικός μου χειρισμός ήταν λανθασμένος. Εάν πω σε αυτή τη διαδικασία τώρα, γιατί εμπλέκεται ο Δήμος, εμπλέκεται η κυβέρνηση, εμπλέκονται πολλά πράγματα. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να ρουλιάζω και να λέω ιστορίες για αγρίους ή να κατηγορώ το Σκουλό και να αρχίσω να φωνάζω και να λέω γιατί ρε Σκουλέ το κάνεις αυτό και ξεδιάντρωπε κτλ.
Αυτή είναι η εύκολη λύση σε ένα σχολιασμό για να πάρεις πολύ κόσμο μαζί σου. Εγώ σε αυτό το σχολιασμό δεν θέλω να πάρω κόσμο μαζί μου. Εγώ θέλω να ανοίξω τα μάτια του κόσμου και να ξέρετε ότι αυτή η φωτογραφία είναι ευκαιρία, εάν σας άγγιξε, να πάτε μια βολτούλα από την Αθήνα να βοηθήσετε κανένα άστεγο. Εάν σας άγγιξε αυτή η φωτογραφία λοιπόν, από το να κατηγορείτε τον σχουλό, καλύτερα κατηγορήστε τον εαυτό σας. Γιατί αυτή η εικόνα είναι αληθινή. Είναι πραγματική. Και φταίμε όλοι μας σε αυτό. Και πρώτα απ' όλα αυτή η κυβέρνηση, η οποία άνοιξε τις πόρτες και μπήκε σχήλια, λέστε. Η τωρινή ή η προηγούμενη, τέλος πάντων. Αυτά με το σχουλό. Εγώ να πω ότι συμφωνώ σε ένα μεγάλο μέρος με τον Νίκο Μασοράκη, σε αυτά που είπε. Αλλά εγώ θα ήθελα να μην κατηγορούμε το σχουλό. Έκανε τη δουλειά του. Απλά έτυχε δίπλα να υπάρχει μια εικόνα η οποία είναι οδυνηρή. Είναι τρισάθλια εικόνα αυτή που βλέπουμε. Αλλά υπαρκτή. Αληθινή. Δεν είναι ψέμα. Δεν είναι στημένο.